Λοιπόν, το άλλο θέμα το οποίο συνεχίζει να συζητιέται και εδώ πρέπει να πούμε ότι έχει σχέση και με όλα όσα συμβαίνουν στη Νέα Δημοκρατία και στις απόψεις της, είναι αυτό με τη σημαία, που εντάξει μπορεί να φαίνεται δεύτερο ή επουσιώδες ή κάπως εν πάση περιπτώσει περίεργο, αλλά φαίνεται ότι μέσα στην πολιτική ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζουν να προσπαθούν να ξεγελάσουν στην πραγματικότητα στους ψηφοφόρους τους και με κάθε αφορμή τώρα ανακοίνωσε ένα θέμα. Ο πρόεδρος της Νίκης έβγαλε τη σημαία στη Βουλή την Κυριακή και από τότε ενεργοποιήθηκαν αυτά τα αντανακλαστικά, τα υπερσυντηρητικά, τα ακροδεξιά και δόθηκε εντολή στο προξενείο από τον Υπουργό Εξωτερικών να κατέβει το έργο τέχνης. Έτσι, παρακολούθημα μιας ατζέντας υπερσυντηρητικής ακροδεξιάς γίνεται η Νέα Δημοκρατία. Το φιλελεύθερο προσωπείο, το φιλοευρωπαϊκό, το έχει εγκαταλείψει ο κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή, πραγματικά με τους ομολόγους του ήταν την Παρασκευή στις Βρυξέλλες, ξαναβρεθεί. Τι θα τους λέει, ας πούμε, ότι η χώρα μας τι κάνει, ας πούμε, γίνεται, παραδίδει την τέχνη στο σκοτάδι, επειδή έβγαλε ο πρόεδρος ενός κόμματος που έχει τέτοιες απόψεις. Και είναι εντυπωσιακό, διότι όταν ένα κάτι το οποίο λέει, ας πούμε, ο κ. Γεραπετρίτης, το ακούσαμε, και είπε, θα το είχα σπίτι μου, δέχομαι να είναι στα μουσεία, δέχομαι να είναι στις γκαλερίες, δέχομαι να είναι παντού, δεν το κατακρίνω, δεν είναι κάτι κακό, δεν προσβάλλει τη σημαία. Αν κάτι προσβάλλει τη σημαία, δεν έχει σημασία που είναι, σε ποιο χώρο είναι, την προσβάλλει έτσι κι αλλιώς. Είτε το έχει σε ένα ιδιωτικό χώρο, είτε το έχει σε ένα δημόσιο, είτε το έχει στην πλατεία Συντάγματος, είτε στον κήπο του σπιτιού σου, που λέει ο κ. Γεραπετρίτης, θα το είχα και στο σπίτι μου ακόμα. Αν προσβάλλει το έθνος και την πατρίδα, γιατί δεν το έχει σπίτι σου? Πώς είναι δυνατόν, ως πολίτης, πέρα από το Υπουργό Εξωτερικών? Άρα τι είναι αυτό που σε ενοχλεί και σε προσβάλλει? Όλη αυτή η τρίπλα του κ. Βορύδη και του κ. Γεραπετρίτη, επειδή ήταν στην αίθουσα του Γενικού Προξενείου, είναι μια φτηνή δικαιολογία. Εάν το κάναμε, ή είναι προσβλητικό για τη σημαία ή δεν είναι. Εάν το κάναμε δηλαδή στην πλατεία Συντάγματος ή σε μια πλατεία της χώρας, που είναι δημόσιος χώρος, θα ήταν οκ. Okay. Ναι. Με βάση τη λογική Γεραπετρίτη, ναι. Γιατί? Ο τείχος του το ελληνικό προξενείο έχει σημαία στον ιστό. Αυτή είναι η ελληνική σημαία, στον ιστό. Εάν το μέσα είναι Ελλάδα, αλλά δεν είναι μέσα, δεν είναι, είναι δημόσιος χώρος για την Ελλάδα. Είναι η Ελλάδα. Έτσι. Η σημαία της Ελλάδας είναι στον ιστό, όχι στους τείχους. Αν κάποιος λοιπόν το έκανε σε μια αίθουσα του Υπουργείου Εξωτερικών, στην Ελλάδα, εδώ, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Εξωτερικών, δεν είναι πρόβλημα. Το βασικό για μένα ζήτημα στην υπόθεση αυτή είναι ότι ο κύριος Γεραπετρίτης υποκλήθηκε στον κύριο Νατσιό. Και σε άλλες φωνές μέσα. Και σε ένα κομμάτι που είναι, που δεν θα πούμε την ομογένεια, αλλά γύρω από τον κύριο Διαματάρη εκεί πέρα στον Εθνικό Κήρυκα και σε όλους αυτούς, οι οποίοι δεν κάνουν άλλη δουλειά που να ανακατεύονται εκεί με το Γενικό Προξενείο, με την Αρχιεπισκοπή. Μας ναι, αρέσει γιατί υπήρχε και νομίζω ο εκεί Αρχιεπίσκοπος, δεν μας αρέσει κάθε φορά ανάλογα με το ποιος μήνας είναι. Στον Εθνικό Κήρυκα. Ναι. Υπήρχε και μια παρέμβαση στην εφημερίδα του. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή αυτό το λόμπι, ας πούμε, εκεί πέρα το γύρω-γύρω από τον κύριο Διαματάρη, το οποίο ξεκίνησε και το θέμα, αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν,